Πάμε τώρα στο Μαραφέτη μας να δούμε την ηλεκτρονική σελίδα του Sigma Life. Χειροπέδες σε 13 υπαλλήλους του Δήμου Παραλιμνίου φέρονται να υπεξαίρεσαν μισό εκατομμύριο από τις εισπράξεις για ομπρέλες και κρεβατάκια στις παραλίες. Είναι η είδηση που κυριαρχεί στο Sigma Life. Πάμε και στο In Business News. Έλα, δώσε. Λοιπόν, Alexander the Great. Ριζικές αλλαγές στο στομάτιο. Το πολυτελές ξενοδοχείο αναβαθμίζει εσωτερικούς χώρους και δεν ξέρω τι άλλο. Και το δεύτερο top story του In Business της ιστοσελίδας, βεβαίως. Κατρακυλάει η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου στην 58η θέση του δίκτυου ανταγωνιστικότητας 2012-13. Μάλιστα. Πάμε. Περίφημα, όπως αντιλαμβάνεστε. Αφήνουμε το Μαραφέτη, πάμε στις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινούμε με το Φιλελεύθερο. Στάζει φαρμάκι η Τρόικα. Περίμεναν μάταια, λένε, όλο τον Αύγουστο για την προτάσεις από την Κύπρο. Η Τρόικα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της για τη στάση της κυπριακής πλευράς και διαμηνύει προς τη Λευκοσία έντονη δυσφορία για το ότι από τις 25 Ιουλίου που παρέδωσε στην κυβέρνηση τις προτάσεις της αναμένει αντιπροτάσεις για να ξεκινήσει ουσιαστική διαπραγμάτευση. Ωστόσο εξαντλήθηκε και ο Αύγουστος χωρίς να λάβει καμία αντιπρόταση και χωρίς να γίνει διαπραγμάτευση. Στο πολυσέλιδο έγγραφο της Τρόικας επισημαίνεται ότι πρέπει να γίνει μείωση δαπανών 5% με 6% του ΑΕΠ, δηλαδή γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα από τρεις παραμέτρους. Πρώτον, κρατικό μισθολόγιο. Δεύτερον, κοινωνικές παροχές. Τρίτον, αδιάρθρωση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συνταξιοδοτικού. Όμως, σημειώνω ότι είναι έτοιμη να δεχθεί αντιπροτάσεις αρκεί αυτές να έχουν την ίδια απόδοση με τις δικές της. Δηλαδή, να γίνει η ίδια εξοικονόμηση με άλλους τρόπους. Τα στελέχη του κλιμακίου έχουν εκφράσει τη δυσφορία τους με διάφορους τρόπους, ενημερώνοντας και τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Διαμηνύουν ότι εκτιμούν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να παίξει παιχνίδια με το ρωσικό δάνειο και να εξαντλήσει τη θητεία της χωρίς μνημόνιο, ενώ σχολιάζουν τη στάση του Προεδρικού αλλά και της Κεντρικής Τράπεζας, που θεωρούν ότι για χάρη εντυπώσεων εστιάζουν την προσοχή τους στις τράπεζες και παρακάμπτουν τα δημοσιονομικά. Υπουργός Οικονομικών, δεν δεσμευθήκαμε για την προτάσεις τον Αύγουστο. Οικονομία. Θα χάσουμε κονδύλια από Ευρωπαϊκή Ένωση. 37.000 άτομα αναζητούν εργασία. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα που πρέπει να δούμε. Μολυσμένες ζωοτροφές πήγαν στην αγορά. Αφλατοξίνες σε σαραβόσιτο και σαλμονέλα σε σογιάλευρο. Τρώμε καλά. Δεσμεύτηκαν ποσότητες σε αποθήκες, μήλους και φάρμες. Νόμιμο μόνο το 17% των πρατηρίων. Αναλφάβητοι ένα στους 5 μαθητές, καλύδης δεν έχω δει μέχρι τώρα. Διακρατική συμφωνία, 30 εκατομμύρια ευρώ εισφορές στο κράτος από τον ΟΠΑΠ για το 2011, αυτή είναι καλή για τον ΟΠΑΠ. Τουρκοκύπριοι σφεντεριστές ελληνοκυπριακών περιουσιών προσλήφθηκαν στο δημόσιο. Μία δολοφονία αιτία πολέμου στο Αζερβαϊτζάν. Ο Αζέρος δολοφόνος Αρμένιου έγινε δεκτός με τιμές ήρωα και το απονεμήθηκε χάρη, αλλά η Αρμενία απειλεί με πόλεμο. Εκδήλωσε διαμαρτυρία στην Κύπρο και σε όλες τις χώρες του κόσμου που ζουν Αρμένοι έξω από τις πρεσβείες της Ουγγαρίας. Δεν πάμε καλά. Πάμε και να δούμε τι γίνεται με τις ομπρέλες. Συμμορία 13 υπαλλήλων στον Πρωταρά. Έπρεπε ή να διώξουν έναν ή να βάλουν έναν. Λάζαρε. Το 13 είναι χρουσούζικο. Άμα ήταν 14 ή 12 θα τους ψάχναν ακόμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κομπίνα γινόταν για 2 με 3 χρόνια και τα ποσά που μάζευαν ανέρχονται σε εκατομμύρια. Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις ενώ διερευνάται κατά πόσο πρόκειται για κύκλωμα. Τι κύκλωμα, 13 ήταν. Κύκλωμα. Οι ύποπτοι οδηγούνται σήμερα στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. 500.000 ευρώ στις τσέπες τους μόνο από τις κεντρικές παραλίες. Μα γι' αυτό λέω είναι παραπάνω τα λεφτά. Μυστικές έρευνες, Πυρίλη. Γεια σου ρε Πυρίλη. Άστραψε και βρόντιξε ο Πυρίλης. Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από τον περασμένο Μάιο μετά από προσωπική έρευνα του Δημάρχου Θεόδωρου Πυρίλη, ο οποίος εργάστηκε κυριολεκτικά ως μεθοδικός detective για να ξεσκεπάσει την απάτη. Μπράβο ρε Δημάρχη. Μαζί σου. Λοιπόν, θα τον έχουμε τον Πυρίλη μετά. Αφήνουμε το Φιλελεύθερο. Πάμε στον πολίτη. Χρήματα στην άμμο. Άμα στην άμμο χτίζεις παλάτια, όπως λέει, το ξέρεις Λάζαρε. Η Ομόνια τι γίνεται, ρε. Τσου, κατέβασε το κεφάλι μου, το είπα. Ομόνια χαμογέλαγε με τις παραλίες. Να του λέω, Ομόνια. Θα μου πεις. Θέλω να βοηθήσω κι εγώ, πραγματικά το λέω. Θα μου φέρει καμιά κάμερα στο κεφάλι. Λοιπόν, πολίτης. Απάτη μισού εκατομμυρίου ευρώ στις παραλίες Παραλιμνίου. Χρήματα στην άμμο. Με χιλιάδες ευρώ στις τσέπες συνελήφθησαν ορισμένοι από τους 13 ύποπτους. Βήματα αλλά και χρήματα στην άμμο του Παραλιμνίου. Του τρύπα μισού εκατομμυρίου ευρώ εντοπίζει ο Δήμος της πόλης και οι υποψίες στράφηκαν αμέσως εναντίον 13 δημοτικών υπαλλήλων που ενοικίαζαν ομπρέλες και κρεβατάκια. Η ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων δεν στάθηκε ικανή να αντιμετωπίσει τις ατασταλίες και απέναντίας φαίνεται ότι βρέθηκε ο τρόπος να σπάσει η ασφαλειά της. Ανάστα την ολόκληρη περιοχή αφού οι 13 ύποπτοι ηλικίας από 30 μέχρι 64 χρόνων συνελήφθησαν και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στο δικαστήριο για έκδοση διαταγμάτων κράτησης. Η έρευνα της αστυνομίας διεξαγόταν με πάσα μυστικότητα εδώ και μερικές εβδομάδες. Διαμαρτυρία στην Ουγγρική Πρεσβεία, ξέσπασμα Αρμενίων, δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
Σε καραντίνα δύο φορτία ζωοτροφών, σαλμονέλα σε χειροστάσια, πρόβλημα και με αφλατοξίνες. Διαγωνισμός 127 κιβώτια για φωτοβολταϊκά. Δυσί δίκο τον deal έκλεισε. Λοιπόν, ξέρεις, τέλος, άσε να μην το πω. Ο Σελ πάνε με μία προσφορά, ο Παπ πήρε σειρά για ξεσκόνισμα. Πάμε πιο πάνω, Λάζαρε. Πέφτει η θερμοκρασία, συννεφιασμένο Σαββατοκύριακο, ωραία. Τα πρωτοβρόχια, μακάρι, ωραία φωτογραφία. Βλέπουν διαφορετικά τα δύο φύλλα, ακούς, Λάζαρε. Την επόμενη φορά που ο σύντροφός σου Λάζαρε θα σου πει ότι βλέπει διαφορετικά το χρώμα ενός αντικειμένου, μην βιαστείς να του θυμώσεις, καθώς οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της πόλης της Νέας Υόρκης διαπίστωσαν ότι αλλιώτικα επεκτεταράζεται τα χρώματα ο ανδρικός εγκέφαλος από ότι ο γυναικείος. Είμαι σίγουρος, Λάζαρε, ότι ποτέ δεν έχεις πια συζήτηση με τον σύντροφό σου για τα χρώματα. Έχεις μιλήσει ποτέ με τον σύντροφό σου για τα χρώματα? Με την αλήθεια, ρε κουμπάρ. Με τίποτα. Ήμουν σίγουρος. Περιμένοντας τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, άλλο θέμα από τον πολίτη. Ωραίο πλάνο, Λάζαρε, είσαι στα κέφια σου σήμερα, είσαι στα φόρτε σου. Αφήνουμε τον πολίτη και πάμε στη Χαραυγή. Υπεξαίρεση 0,5 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθησαν 13 υπάλληλοι του Δήμου Παραλιμνίου. Σε νέα βάση συνεργασία Κύπρου-Ιορδανίας, απόλυτα ικανοποιημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις θέσεις αρχών που διατύπωσε ο βασιλιάς της Ιορδανίας για διεθνή ζητήματα και για το Κυπριακό. Προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς παιδιά εγκλωβισμένων, ομόφωνη έκκληση από την Επιτροπή Προσφύγων προς την ΕΕ. Ενημερώνεται πρώτα ο κόσμος της Ομόνοιας. Ενημερώθηκες? Δεν σε ενημερώσαν εσένα? Τι ενημερώνεται εσύ ώρα ο κόσμος της Ομόνοιας? Άμα δεν ξέρει ο Λάζαρος, ποιος ξέρει? Έκτακτη συνέλευση εργαζομένων της Λαϊκής σήμερα, συνέχεια στις διαγραφές επισφαλών δανείων. Και διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αραβικού Συνδέσμου, Ερατό Μαρκουλή. Η Κύπρος στηρίζει τις αλλαγές στον αραβικό κόσμο χωρίς να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή των κυρίαρχων κρατών. Και άντρος Κυπριανού, όχι και μια κούλπα για τις μεταλλάξεις Αναστασιάδη. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημειώνει ότι οι αναφορές στο δημοσίευμα της Χουριέτ αποτελούν πάγιες θέσεις του Νίκο Αναστασιάδη, τις οποίες πρόσφατα επανέλαβε στους Ευρωπαίους αξιωματούχους της Βρυξέλλης. Κραυγή αγωνίας για την επιβίωση των Κυπριακών αερογραμμών. Αφήνουμε και τη Χαραυγή. Πάμε στην αλήθεια. Η μαφία της παραλίας. Συνελήφθησαν 13 δημοτικοί υπάλληλοι Παραλιμνίου. Αλλήλωναν τις αποδείξεις στα ειδικά μηχανάκια, πώς και γιατί η πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου έβαλε σε υποψίες τον Δήμαρχο. Φέρονται να έβαζαν στην τσέπη τους, στην τσέπη της πράξης οργανωμένες παραλίες, οι οποίες ήταν υπεύθυνοι για την έκδοση εισιτηρίων, για νοικίες κρεβατιών και ομπρελών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ποσό που υπερβαίνει το 500.000 ευρώ. 20 ευρώ για 14 λίτρα βενζίνης Λάζαρε, ωραίο αυτό. Αυτοκτονεί με τη Μάνικα. Μελέτη εισηγής, έτοιμο το ψαλίδι για τα επιδόματα. Το σκίτσο του Γιώργου Μητίδη στην Κύπρο. Οι πολιτικοί λέει προσπαθούν να αποδείξουν πως οι αντίπαλοι τους είναι όλοι αναξιόπιστοι. Έχω να πω τούτο, έχουν όλοι δίκιο. Κυρίαρχα θέματα. Α, βιντεογραφήσεις πολιτών. Ο Πέτρος Κληρίδης θα δώσει γραμμή στην αστυνομία. Αρχές της άλλης εβδομάδας ο Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές στην αστυνομία για το θέμα της βιντεογράφησης και φωτογράφησης των πολιτών. Εάν πάτε σε εκδήλωση, σας το έχω ξαναπεί, να χαμογελάτε πλέον. Μην βγαίνετε κατσουφιασμένοι, σας βλέπουν μετά και λένε τι φάτσα είναι αυτή. Λοιπόν, η σημερινή. Τους πάνε όλα δεξιά. Δυσί και δίκο τα βρήκαν χθες και στα ζητήματα της οικονομίας. Με προσωπική δήλωση θα αποκηρύττει το σχέδιο Ανάν ο Νίκος Αναστασιάδης. Δρόμος χωρίς επιστροφή φαντάζει πλέον η συνεργασία Δυσί δίκο στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, μετά και τη χθεσινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα οικονομικά επιτελεία των δύο κομμάτων σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικονομίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, επί του κεφαλαίου της οικονομίας Δυσί και δίκο δεν εντόπισαν ουσιαστικές διαφορές, ενώ κοινή ήταν η διαπίστωση, πως η παρούσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες δυσκολίες, οι οποίες χρήζουν επιδέξεων και τολμηρών χειρισμών. Συμφωνία με την Τρόικα εντός του Οκτώβρη, άντε να δούμε. Προσοχή συνιστούν τα κόμματα για τους διορισμούς Τουρκοκυπρίων, θρύψαλα στο πιεστήριο της Χουριέτ η ενότητα. Θέματα από το πρωτοσέλιδο της σημερινής. Αφήνουμε για τη σημερινή, πάμε στο Sport Day. Είμαι Ομόνοια, δηλώνω παρόν, δεν το λέει ο Λάζαρος. Δεν έδωσε παρόν σε χθεσινή συνεδρία ο απερχόμενος πρόεδρος Μιλτιάδης Νεοφύτου. Το σωματείο αντιμετωπίζει οξύτατα τα οικονομικά προβλήματα, Λάζαρε, και η αποφασιστική συνδρομή του κόσμου είναι απαραίτητη, Λάζαρε, αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η χθεσινή ανακοίνωση. Θα βοηθήσεις εσύ? Ναι. Βοήθησες ή θα βοηθήσεις? Θα βοηθήσεις. Με την καρδιά σου, έτσι. Μπράβο, ρε Λάζαρε. Θα δώσεις πολλά, δηλαδή. Εμένα θα με βοηθήσεις? Κάσο. Την ερχόμενη Τετάρτη ανοιχτή συγκέντρωση για να ενημερωθεί ο κόσμος για το οξυοικονομικό πρόβλημα του σωματείου. Πάμε στο Αποέλ, Λάζαρε, πάνω αριστερά, άμα θες. Ευχαριστώ. Εδώ, Λάζαρε. Αποσυντονίζεται λίγο. Ωραίο πλάνο, Λάζαρε. Μόλις 14 πήγαν για προπόνηση, Λάζαρε. Δεν σε χαλάει, ε?
Όχι. Αέλτον Αλμέιδα, Λάζαρε. Πέρασε όλα τα τεστ και έγινε Ρώσος. Καλό αυτό, Λάζαρε. Ότι μας έφυγε. Πιάναμε λεφτά, αυτό λέω. Γιατί δεν συνεργάζεται η Ομόνια με το Απόελ να σας δώσουμε. Να τους το πω. Goal News. Ένα μελίσει μια μέρα ο Λάζαρος. Goal News. Πορεία προς το λαό, Λάζαρε. Ανοιχτή συγκέντρωση την προσεχή Τετάρτη για πλήρη ανάλυση των οικονομικών και του τρόπου αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών. Σήμερα στις 5.30 με κόσμο στο Ηλίας Πούλος, Λάζαρε, φιλικό με το ΘΟΗ. Τι είναι το ΘΟΗ, ρε Λάζαρε. Τι είναι το ΘΟΗ. Ομάδα. Και γιατί δίνετε φιλικό. Γιατί κάνετε φιλικό. Δεν έβγαλε άσπρο καπνό η χθεσινή συνεδρία της διοίκησης της Ομόνιας προς τη γραμμή πλεύσης. Προκλήσεων συνέχεια, γάντι η διακοπή, δίνεται ευκαιρία στους πρωταθλητές να γεμίσουν μπαταρίες και οι τραυματίες να αποθεραπευτούν. Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες φασίστες ήδη ετοιμάζονται για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, παιδιά, να έχουμε το νου μας, έτσι, μην χτυπούν συνέχεια οι Τούρκοι το ντέφι και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους όπως κάνουμε με τη Χουλιά. Θα τα πούμε τώρα και με άλλα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε όχι μόνο ενδιαφέρουσα συζήτηση με Λευτέρη Χριστοφόρου και Γιώργο Λουκαίδη, όχι μόνο τον Θεόδωρο Πυρίλη, το Δήμαρχο Παραλιμίου, να μας πει πως μυρίστηκε και ανακάλυψε την κομπίνα και μπράβο του Μπέκαν και τον Τεντέκφιου, θα μας πει λεπτομέρειες, αλλά έχουμε και οδηγίες προς τους καταστηματάρχες, έξυπνες οδηγίες για να ζωντανέψουν την επιχείρηση, να μην την κλείσουν. Σε πολύ λίγο μαζί σας.